το τραγουδιστή που ακούει, το λεπτό. Αχ, ναι, το φάμε εδώ. Όποτε θέλουμε, πάντα με τις συνεννοήσεις του Γιάννη, εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε... Την αλήθεια θέλω, έχεις άγχος εδώ πάνω. Είχα πάρα πολύ την πρώτη μέρα. Δεν του βλέπει. Δεν θέλουμε να κάνετε εσείς αχ και τα σχετικά τέτοια, γιατί θέλουμε να το καθόλουμε. Το πάω ξανά. Την αλήθεια, είχες αγχός εδώ πάνω. Την πρώτη μέρα είχα πάρα πολύ άγχος και το βράδυ το που είχε προηγηθεί τέλος πάντων δεν κοιμήθηκα καλά. Πλάκα κάνεις. Και... Σταματήστε. Δεν κοιμήθηκα καλά. Από ό,τι ρώτησα όμως ούτε κανείς από τους άλλους τέσσερις είχε κοιμηθεί. Video Music Awards. Έρε, δεν μας αφήσει ο Σιμινάκης. Δεν πειράζει, άστο ρε, στην κοσμάρα του. Τώρα κατάλαβα ότι το έχεις συνηθίσει όμως. Το έχω συνηθίσει. Έχω μόνο το άγχος που φέρει, ρε παιδί μου, το να γυρνάς ή όχι. Το ειδικό βάρος που έχει αυτή η καρέκλα, για αυτόν τον λόγο. Στεναχωριέμαι, έχω κάνει κάποια λάθη, για να είμαι ειλικρινής. Η αναποφασιστικότητα. Τελικά αισθάνθηκα ότι. Κάποιος που ήθελες να πάρεις και τους πήρε άλλος. Όχι, γι' αυτό δεν με πειράζει. Κάποιος που ήθελες να πάρεις και τους πήρε άλλος, δεν με πειράζει γιατί σημαίνει ότι μπήκανε μέσα. Κάπου. Έχω στεναχωρηθεί για. Δεν γυρίσατε καθόλου. Ναι, σε 2-3 περιπτώσεις που δεν γυρίσαμε καθόλου. Που ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να γυρίσω και τελικά δεν το έκανα και έκανα βλακεία. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω το ζόρι το μεγάλο θα είναι στην επόμενη φάση που πρέπει να αποχωριστείτε τους μισούς από την ομάδα σας. Εκεί να σας δω. Αυτό δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, Θέμη μου. Πώς θα διώξουμε τους μισούς από την ομάδα. Δική σας. Τη δική μας που τους έχουμε επιλέξει, που μας έχουν επιλέξει. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, τι να γίνει. Να ψυχοθεραπείες πολλές στο Voice. Το βλέπω να έρχονται. Να έρχονται. Η καρέκλα αυτή κόκκινη μετά ξαπλώνει. Και έρχεται ένας δίπλος και σου μιλάει. Ξεκινάς κανονικά ψυχοθεραπεία. Καλή συνέχεια, Δεσποινάκη. Thank you.